Παιχνίδι τρίτο της ημιτελικής σειράς της ΟΠΑΠ Basket League. Πετρολίνα ΑΕΚ, Αποέλ Περεστρόικα. 2-0 προηγείται η ΑΕΚ. Με νίκη σήμερα κάνει σκούπα. Με νίκη ο Αποέλ και break σήμερα. Επιστρέφει στο Λευκό Θεό για να τα δώσει όλα για όλα. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Αποέλ. Με την μπάλα να βρίσκεται στα χέρια του Blackmon. Υποπίεση θα κάνει το shoot. Άστοχος rebound από τον Μαντοβάνη. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, Παντελή και Μπράουν, οι δύο παίχτες που πέτυχαν τους πόντους για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα ο Μαντοβάνη δέχεται τάπα, έρχεται με το follow και σκοράρει ο Hollingsworth για το 6-4. Ξανά η επανάληψη. Πολύ ωραία άμυνα. Σκόραρε για τον Αποέλ. Τα δύο καλάθια που πέτυχε με Σολομού και Μακίνης. Τρίποντο από τη γωνία μέσα ο Νότεϊτς. Τούκι Μπράουν εδώ παίρνει το επιθετικό rebound στο άστοχο shoot της ΑΕΚ. Η τάπα από τον Μακίνης. Ξανά νέο επιθετικό rebound. Καλά τη φάουλα από τον Hollingsworth. Με τον Hollingsworth. Μπάλα πάει μπροστά. Ο Μπράουν μαζί με τον Σιζόπουλο παίζουν το 1-2. Ο Σιζόπουλος θα πετύχει το τρίποντο από τη γωνία. Πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ μετά από 5 άστοχα shoot από τα 6.75. 17-14. Που είναι ένα σταθερό προβάδισμα εδώ και 2-3 αγωνιστικά λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του σχεδόν λεπτού που έχουμε διανύσει ως τώρα. Ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Ιαγώ Παντελή, ο οποίος στη συνέχεια έκανε και ένα σλάλομ σαν το σκι μπροστά από τον καμεράνμαν. Με νίκη σήμερα η ΑΕΚ προκρίνεται στους τελικούς για 11η συνεχόμενη χρονιά. Από την άλλη ο Αποέλ που ισοφαρίζει τώρα με τον Blackmon 23-23 και θα έχουμε και το πρώτο time out του αγώνα. Τα Nova Sports που είναι στην πλατφόρμα της Cintavision, μπορείτε να δείτε εκείνα τα μάτια της Ευρωλίγκα. Συνιστώ να το κάνετε μετά από αυτό το παιχνίδι φυσικά. Τρίποντο για τον Αποέλ, Μάρια συγγνώμη ένα λεπτό πριν σου δώσω πίσω το ρόλο, το λόγο. Από το ΣΥΝ 7 η ΑΕΚ που ανέβηκε ξανά στο μεγαλύτερο της προβάδισμα, ο ΣΥΝ 7, τώρα ο Αποέλ μειώνει στους 4. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ επιμένει για να πάει, δεν θα τα καταφέρει όμως, θα κλέψει ο Blackmon. Καλή άμυνα από τον Αποέλ. Blackmon η πάσα ψηλά στο Νότεϊτς, ο οποίος είναι ο παίχτης που έκανε ουσιαστικά το κλέψιμο. Λοιπόν, τρεις παίχτες της ΑΕΚ με τρία φάουλ για τον Αποέλ, τρία έχουν για Ναράς και ο Σολομού. Σιούτ για τον Νότεϊτς μέσα, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στις αρχές έτσι και στο δεύτερο βάζει τρίποντο τον Νότεϊτς. 41-46, το συν 5 είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Αποέλ. Το συν 3 ο Αποέλ, τρίποντο για την ισοφάριση, ο Hollingsworth θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάντο πίσω που σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον πίσω. Χιλαρά σε πίεση για την άλλη πάσα στον Μακίνης, αστόχησε όμως το κάρφωμα ο Αμερικανός του Αποέλ, Μπράουν. Στο fast break βάζει μπροστά την ομάδα της Λάρνακας, 49-48 του Αποέλ. Ενώ οι δεύτερες ευκαιρίες στα επιθετικά rebound, δηλαδή η πόντη είναι 16-4. Ο Αποέλ goal foul με τον Blackmon. Hollingsworth βάζει έξω το shoot για 3 από τον Τούκι Μπράουν, βάζει το τρίποντο και δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. 52-51. Ευχαριστώ. Blackmon με την μπάλα. Θα πάρει το shoot και θα ευστοχίσει. Ξανά μπροστά στο σκορό από Ελ. 52-53. Hollingsworth, η άλλη ου πάσα, άστοχο όμως το τελείωμα από τον Bishop. Από Ελ στο fast break με τον Γιωργακούδη που ξέφυγε πάρα πολύ ωραία από τον Μπράουν και πετυχαίνει το καλάθι. Για την ΑΕΚ είναι το επιθετικό rebound νούμερο 15. Έχει το ίδιο αριθμό επιθετικών και αμυντικό rebound η ομάδα της Λάρνακας. Σιζόπουλος για 3. Μέσα αυτό. Blackmon έρχεται, παίρνει την μπάλα. Ο Blackmon στους 23 πόντους. Κιλαράς προσποίηση, ξεφεύγει από τον Μπράουν. Δίνει shoot στον Σολομού που θα ευστοχίσει από τη γωνία. Η assist από τον Γαβρίλ Κιλαρά και ο Σίμος Σολομού πάει στους 7 πόντους. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Γρήγορο το παιχνίδι που βλέπουμε. Blackmon. Παπαμιχαήλ το τρίποντο. Θα το βάλει ο Πέτρος Παπαμιχαήλ. Ο Αποέλ έχει 5-9 τρίποντα. Σιζόπουλος στο Σιμιτζή. Του δίνει χώρο ο Κιλαράς και θα κάνει το σιούτ ο Σιμιτζής και το βάζει. Η ΑΕΚ τρέχει στο συνειδιασμό. Μπράουν. Γκολ φάουλ για τον Τούκι Μπράουν. Λύσεται, ξεφεύγει και σκοράρει έχοντας μπροστά του τον Μακίνης. Παπαμιχαήλ. Η τάπα από τον Σιμιτζή. Ο Αποέλ όμως κρατάει την μπάλα. Νότεϊτς για 3. Θα το βάλει. Ο Αποέλ επιμένει. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δείχνει ή έδειχνε να έχει το momentum, όπως είπες Μάρια εκείνη τη στιγμή, εν τούτης ο Αποέλ επιμένει και προσπαθεί να μείνει κοντά. Η ΑΕΚ μετράει 15 νίκες εδώ στο Κίτιον σε 15 μάτς. Τρίποντο από τον Σιμιτζή. Απάντηση. Έρχεται ο Νότεϊτς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σήμερα από φάουλ, δεν μπόρεσε να πάρει ρυθμό. Έβαλε 10 πόντους, παρά το γεγονός ότι έκανε γρήγορα 4 φάουλ. Τρίποντο από τον Νότεϊτς. 3 τρίποντα σε 3 περιόδους στις αρχές από τον Νότεϊτς και ο Αποέλ μειώνει στο καλάθι. 74-72.
Κλέβει την μπάλα όμως ο Μπίσοπ. Δίνει μπροστά στο Σιμιτζή. Ποιος πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει. Έρχεται σαν στο follow ο Χόλισγουορθ και πετυχαίνει το καλάθι. Άλλο ένα καλάθι από επιθετικό rebound η ΑΕΚ. Προσπαθεί να παίξει άμυνα. Μήπως και καταφέρει στη συνέχεια κάτι. Αλλά ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει στον Αποέλ να το πιστέψει. Με τον τρίπον το κάνει το 88-74 και έβγαλα νόκαουτ τον Αποέλ. Δεν μπορούσε πλέον, δεν είχε άλλες επιλογές. Σημείο τρυπής είχα πει εκείνη τη στιγμή. Ήταν το σημείο που έκρινε το μάτς. Η ΑΕΚ λοιπόν, εδώ Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ο οποίος θα πανηγυρίσει σε πολύ λίγο μαζί με τους παίκτες του την πρόκριση στους τελικούς της ΟΠΑΠ Basket League. Δίνουν τα χέρια οι δύο coach. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμη, διότι χρεώθηκε λάθος η ΑΕΚ, διότι πέρασε το 24. Σεβάστηκαν το αντίπαλο, δεν έβγαλαν επίθεση. Τώρα αφήνουν την μπάλα κάτω του Αποέλ. Και έτσι η ΑΕΚ για 11η συνεχόμενη χρονιά προκρίνεται στους τελικούς της ΟΠΑΠ Basket League και διεκδικεί το 7ο της πρωτάθλημα.